Επισκέφθηκε σήμερα το σιδηροδρομικό σταθμό της Έδεσας και σε συνεργασία με τους τεχνικούς, τους υπαλλήλους του σταθμού και τη συνδρομή που πήραμε από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κοζάνης. Θα προβούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με επικεφαλή στο Δήμο βεβαίως και επισπεύοντα τον ίδιο, στην πραγματοποίηση, θα έλεγα, μιας προμελέτης ακριβώς για την αστική ανάπλαση. Είναι ένας ολικός σχεδιασμός που αφορά το σύνολο της πόλης, που θα περιλαμβάνει βεβαίως και τον σιδηροδρομικό σταθμό της Έδεσας. Το ίδιο κάναμε και στη Σκίδρα. Επισκεφτήκαμε με αυτοψία, θα έλεγα, και ολόκληρο του κλιμακίου το σιδηροδρομικό σταθμό της Σκίδρας. Είναι ένας σταθμός, όπως και η ΕΕ της Έδεσας, με ιστορική σημασία για την τοπική μας ιστορία. Ουσιαστικά η παράδοση της πόλης, σε λίγο θα γιορτάσουμε την απελευθέρωση της πόλης της Έδεσας την 18η Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στον ίδιο το σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν χρήσεις ιστορικές, πολιτισμικές και τουριστικές που μπορούν να αναδείξουν καλύτερα και τα κτίρια αλλά και τον ευρύτερο περιβάλλοντο χώρο. Τρίτος σταθμός της επίσκεψής μας ήταν το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας. Το περιφερειακό πλαίσιο αστικού χωρικού σχεδιασμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει για την Πέλλα την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η δημιουργία, η σύσταση του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου Πέλλας, που αποτελεί στην ουσία το πρώτο αγροτικό επιχειρηματικό πάρκο της Πέλλας, που θα περιλαμβάνει, ουσιαστικά πρόκειται για την βιομηχανική περιοχή, την επίσημη βιομηχανική περιοχή της Πέλλας, που βρίσκεται στο μέσο των δύο νομών, και θα συμβάλλει σημαντικά προς την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας, αφού αποτελεί έναν οργανωμένο υποδοχέα που θα υποδεχτεί και μεταπιτικές επιχειρήσεις στον κλάδο, τον πολύ σημαντικό κλάδο που αποτελεί και κλάδο εχμής για τη χώρα μας στον αγροτικοτροφικό τομέα, αλλά και υποδομές logistics. Αγροτικό σταθμό, καταλαβαίνετε ότι είναι ύψιστης σημασίας για εμάς, είναι ζωτικό σημείο, πρέπει καταρχάς να τα συντηρήσουμε. Έχουν καταληφθεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Κάποια είναι στα όρια ετοιμόρροπα, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά τα είδατε και εσείς. Καταρχάς πρέπει να τα συντηρήσουμε, να τα αναδείξουμε και η Σκίδρα να αποτελεί τουριστικό προορισμό έτσι όπως θέλουμε να κάνουμε και να αναδείξει την ιστορία, τη διαδρομή που είχε μέσα στα χρόνια και μέσα στους καιρούς εκείνους. Νομίζω ότι σήμερα ανοίγουμε διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιλέγουμε τις οδούς της συνεργασίας. Εμείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή Σκίδρας είναι στις προτεραιότητές μας. Θέλουμε να αναδείξουμε, να αξιοποιήσουμε όλη εκείνη την περιοχή, όπως επίσης και την περιοχή του παλιού σταθμού και μετέπειτα φρουραρχείου της Σκίδρας, που ακόμη σώζεται η επιγραφή Vertico με την παλιά ονομασία της Σκίδρας. Η οδή θα είναι της συνεργασίας μας η παραχώρηση, η προγραμματική σύμβαση και η από κοινού αξιοποίηση και ανάδειξη των κτηρίων και της περιοχής όλης. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι απαιτείται και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και με το παραπάνω. Ιδιαίτερα γιατί ο κ. Πετράκης με τους συνεργάτες του το είδανε πολύ καλά και χθες που κάναμε μια ξενάγηση, έκανα ένα by night στην Έδεσα και νομίζω, κ. Πετράκη, ότι σας άρεσε αυτή η ιδέα. Σε όλα ακριβώς. Και ξέρετε, είναι παρήγορο που άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι ένα διευρυμένο πνεύμα σας δίνουν και ιδέες. Η οδός 18 Οκτωβρίου, η οποία πρόσφατα μπήκε σε ανάπλαση, δίνει τη δυνατότητα στον Εδεσαίο να έχει και μια πολύ όμορφη εικόνα από το σταθμό, από το σιδηροδρομικό σταθμό, γιατί ξέρετε είναι η κατάληξη μιας μεγάλης λεωφόρου, όπου εκεί πέρα δεν έχει ένα κτίριο το οποίο αξίζει πραγματικά, και αυτό το είδε από την πρώτη στιγμή το ίδιο ο κ. Πετράκης και οι συνεργάτες του, τους οποίους ευχαριστώ, και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια ανακαίνιση και μια φωταγώγηση αυτού του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, ένα σύμπλεγμα όλων αυτών των οποίων έχουμε δημιουργήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ότι ο ΣΕ προσφέρει σε αυτή τη λωρίδα, θέλετε, γης που διαθέτει αυτή τη στιγμή με τα κτίρια, μας προσφέρει και ειλικρινά λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα από τις δύο πλευρές, έναν διάδρομο όπου εκεί θα μπορούν να γίνουν ποδηλατόδρομοι και φυσικά πεζόδρομος, ο οποίος σε αυτή την περιοχή λείπει. Φοβάται κανείς να προχωρήσει αυτή την οδό, η οποία είναι πολυσύχναστη, χωρίς να έχει πεζοδρόμιο. Οπότε με μια προγραμματική σύμβαση με την οποία έχουμε αποφασίσει, θα μπορέσουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας αυτή τη δυνατότητα. Όχι μόνο του περιπάτου, θέλετε, και της διέλευσης αυτής της οδού.
Το άλλο θέμα το οποίο επίσης ενισχύσαμε είναι το διόροφο κτίριο που βρίσκεται μέσα στην καταστάσεις του ΟΣΕ και οι δύο πανέμορφοι κήποι, όπου εκεί δυστυχώς την περίοδο που διανύουμε δεν μπορούμε να σου αναδείξουμε. Μπορεί λοιπόν μέσα σε αυτό το διόροφο κτίριο να γίνει ένα μουσείο, να προβάλλουμε το σιδηρόδρομο ιστορικά, γιατί η Έδεσα συνδέεται με το σιδηρόδρομο όπως και η Σκύβρα. Θα είναι να ξεκαθαρίζουμε το νέο τοπίο των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως έχει διαμορφωθεί από την πρώτη του χρόνου. Ο ΟΣΕ είναι ο διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Ο ΟΣΕ δεν χαράζει δρομολόγια, ο ΟΣΕ δεν επισκευάζει τροχαίο υλικό και δεν κάνει εμπορικές δραστηριότητες. Τι κάνει όμως? Φροντίζει αυτή η υποδομή που έχει να είναι ασφαλής, αξιόπιστη και να τη συντηρούμε αφενός και να την επεκτείνουμε αφετέρου ή να την εξοπλίζουμε τεχνολογικά έτσι ώστε να δίνουμε βάση στις εταιρείες που λειτουργούν σαν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν ανθρώπους και προϊόντα με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Πίσω από αυτή την εισαγωγή την έκανα γιατί ήθελα να ξεκαθαρίσω το ρόλο μας σε αυτές τις συνεργασίες που αναφέρθηκαν λίγο πιο πριν από την κυρία Υπουργό και τους κύριους και την κυρία Δήμαρχο και τον κύριο Δήμαρχο. Ο ΟΣΕ προσπαθεί να αναδείξει αυτή την υποδομή με όποιον τρόπο μπορεί. Μια ανάδειξη της υποδομής να την κρατάει καλοσυντηρημένη. Κάνουμε αυτή τη στιγμή αρκετά έργα συντήρησης των γραμμών με αυτά τα λίγα μέσα που διαθέτουμε στην τρέχουσα συγκυρία, προσπαθώντας τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των σειρμών που κυκλοφορούν. Όμως, δεν ξεχνάμε δύο πράγματα. Το μέλλον, άρα το μέλλον είναι μελέτες για την επέκταση αυτού του δικτύου και το σημαντικότερο απ' όλα, τις συνέργειες με την παραγωγή και την εθνική οικονομία. Εξηγούμε. Σήμερα μιλήσαμε για τέσσερα διαφορετικά πράγματα. Το ένα αφορά την αγροτική παραγωγή, το άλλο τη βιομηχανία, το άλλο τον τουρισμό και το άλλο τον πολιτισμό. Και τα τέσσερα έχουν σχέση με αυτές τις συμφωνίες στις οποίες αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες και στις οποίες ο ΟΣΕ, χωρίς να έχει εμπορική ανάμειξη, προσπαθεί να συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο, με την ΕΤΒΑ, με όποιον άλλον φορέα απαιτείται, ώστε να εξασφαλίσει ότι το δικό του λιθαράκι σε αυτή την ιστορία είναι αυτό που θα επιτρέψει σε αυτούς τους τέσσερις τομείς να αναπτυχθούν. Θα τα πάρω ένα-ένα πολύ σύντομα. Αγροτικά. Η σύνδεση σιδηροδρομική του Πάρκου Agrologistics της Πετριάς είναι για μας υπόθεση ζωτική, γιατί είναι η πρώτη, δεν είναι μόνο πιλωτικός προς το χαρακτήρα του Agrologistics, αλλά είναι και η πρώτη σιδηροδρομικής διασύνδεσης μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας στην Ελλάδα. Ήδη δουλεύουμε με το Υπουργείο, μάλλον με πώς θα το πω, Υπουργείο Βιομηχανίας, θα το πω πια. Ας πούμε το παλιό Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο προέστατε η κυρία Υπουργός, και με την ΕΤΒΑ, για ένα ευρύτερο πρόγραμμα διασύνδεσης όλων των πάρκων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών και όλων των μεγάλων μονάδων βιομηχανίας και παραγωγής στην Ελλάδα, είτε είναι αγροτικής, είτε logistics, είτε παραγωγικές μονάδες, να τους φέρουμε όλους στο τρένο. Σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις οι συνδέσεις είναι μικρές και εύκολες. Σε μερικές είναι πιο δύσκολες. Εκεί ψάχνουμε να βρούμε τον αποτελεσματικότερο τρόπο να υλοποιηθούν αυτές οι συνδέσεις. Όμως, σκεφτείτε τι γίνεται όταν μπορέσουμε όλη τη βιομηχανία και τη βιομηχανική μας παραγωγή και την αγροτική να τη φορτώσουμε στο τρένο. Πολύ σημαντικό. Πάω στο δεύτερο κομμάτι. Τουρισμός και πολιτισμός που είναι αλληλένδετα. Εμείς έχουμε στον ΟΣΕ τη δεύτερη ακίνητη περιουσία της Ελλάδας. Αυτή η δεύτερη ακίνητη περιουσία της Ελλάδας όμως έχει προκύψει από έναν υπερσχεδιασμό πολλές φορές που είχε γίνει στη δεκαετία, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, δεκαετία του 50, στον οποίο η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει το βηματισμό της μετά από μια καταστροφική κατοχή και ένα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και στον οποίο είχαμε στηρίξει την ανάπτυξη πάνω στη βιομηχανία και στο σιδηρόδρομο χωρίς να πετύχουμε να το καταφέρουμε αυτό. Συμπέρασμα όμως αυτή, η συνέπεια αυτής της
της λογικής τότε ήταν ότι ο ΣΕ αυτή τη στιγμή κατέχει πολύ μεγάλες εκτάσεις που είναι όμως αναξιοποιητές. Αν σκεφτείτε αυτό που σας είπα πριν, ότι εμείς φροντίζουμε να έχουμε την υποδομή μας τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που κάνουν σιδηροδρομική μεταφορά, καταλαβαίνετε ότι αν κάπου Φερρυππίν είχε σχεδιαστεί ένας τεράστιος εμπορευματικός σταθμός για να κουβαλάει 100.000 τόνους την ημέρα και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας, τότε αυτή η έκταση δεν μας είναι χρήση. Έτσι ξεκινήσαμε την Κοζάνη.